Είναι η Νίκη Κεραμέως η πισπυρίγκου της δημόσιας παιδείας? Αυτό είναι το βίντεο που ανέβασε ο Χριστόφορος Βερναρδάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μετά τη θύελλα αντιδράσεων και τα οργισμένα σχόλια που προκάλεσε ανάγκασε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να το κατεβάσει και στη συνέχεια να ζητήσει συγγνώμη. Μία πρωτοφανής δήλωση, πρωτοφανούς θα έλεγα χειδαιότητας δήλωση, μία δήλωση τοξική, διχαστική. Οι πολίτες κρίνουν όχι μόνο την τοποθέτηση του κύριου Βερναρδάκη, αλλά και την απουσία τοποθέτησης του κύριου Τσίπρα. Το σχόλιο μου για το αντιεκπαιδευτικό έκτρωμα της κυρίας Κεραμέως ήταν ξεκάθαρα άστοχο. Γι' αυτό το λόγο και αναγνωρίζοντάς το, το έχω αποσύρει από χθες το βράδυ. Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Κεραμέως για το απαράδεκτο σχόλιο. Η πολιτική κριτική μου, ωστόσο, στο έσχος που έφερε προς ψήφιση στη Βουλή, παραμένει στο ακέραιο. Να καταδικάσει την επίθεση του στενού συνεργάτη του προς την Υπουργό Παιδείας, ζητά από τον Αλέξη Τσίπρα η Πειραιός. Απαράδεκτο και αδιανόητο χαρακτηρίζει το σχόλιο Βερναρδάκη το Πασόκ. Προφανώς πιστεύει ότι παρομοιάζοντας την Υπουργό με μια υπόδικο μπορεί να κερδίσει μερικά λεπτά την πολιτευτική δημοσιότητα. Το μόνο που κάνει είναι να αποδεικνύει ότι η χειδιότητα που εκπέμπεται από τον ίδιο και το κόμμα του δεν έχει τέλος. Απαιτούμε από τον κύριο Τσίπρα να καταδικάσει την άθλια επίθεση του στενού συνεργάτη του στην Υπουργό Παιδείας. Αν δεν το κάνει, θα είναι σαν να τη συνυπογράφει. Καταδικάζουμε ευθέως οτιδήποτε σπείρει τη διχόνοια, το μίσος και την απαξίωση του πολιτικού λόγου. Αμηχανία πάντως δημιούργησε στην Κουμουνδούρου το βίντεο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με στελέχη του κόμματος να αποδοκιμάζουν το περιεχόμενό του. Γι' αυτό και σε επικοινωνία με τον κύριο Βερναρδάκη του ζητήθηκε να ανακαλέσει. Είναι αναμφισβήτητο ότι θα πρέπει η αντιπαράθεση πολιτική να μην γίνεται με τοξικούς όρους. Mm-hmm. Ο κύριος Βερναρδάκης είναι ένας σοβαρός άνθρωπος με ήπιο χαρακτήρα, ακαδημαϊκός. Είναι προφανές ότι είχε μια εντελώς άτυχη στιγμή. Το θέμα Βερναρδάκη αναμένεται να πυροδοτήσει ένταση και κατά τη συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στη Βουλή.